λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Λίγο μετά ακριβώς, μεσάνυχτα ακόμα το ψάχνουμε. Ξεκινάμε Οκτώβρη, θα είναι μια εκπομπή με συνεντεύξεις. Late night show ας πούμε. Κοίταξε, όχι με τον παραδοσιακό όρο και την έννοια του late night show όπως το έχουμε συνηθίσει μέχρι σήμερα. Αλλά επειδή τηλεόραση ξέρεις ότι δεν είναι να λες και πολλά και καλό είναι να κρατάς και μικρό καλάθι γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν ένα περιεχόμενο και ένα concept θα απορροφηθεί την ώρα που το θέλεις εσύ. Θα ξεκινήσουμε κάνοντας την πρότασή μας και από εκεί και έπειτα βλέποντας και κάνοντας θα κάνουμε προσθήκες αλλαγές. Πώς πέρασε το καλοκαίρι, ξεκουράστηκες? Δεν θα έλεγα ότι ξεκουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν το πρώτο προσαρμοστικό καλοκαίρι. Διακοπές πήγαμε εκεί που είχαμε βοήθεια. Δεν άλλαξε κάτι στην καθημερινότητά μου, ξέρεις τα ξενυχτάκια μου τα κλασικά. Αλλά είναι τόσο ωραίο όλο το υπόλοιπο πακέτο που δεν με νοιάζει. Είδα κάποιες φωτογραφιούλες τώρα, ενώ προς τα τέλη του καλοκαιριού, με snow, windsurf. Έκανα. Δεν έκανες από την αρχή όμως. Κοίταξε, δεν μάθουν οι γιατρός να μπω απευθείας, αλλά έκανα. Και έρχονται και άλλοι αέριδες από ό,τι βλέπω. Θα συνεχίσεις και τώρα. Εννοείται, μα το χειμώνα περιμένω για να κάνω τώρα. Δεν κάνω δημόσιο θυλασμό. Όχι ότι έχω θέμα καθόλου, αλλά προτιμώ να έχω την ιδιωτικότητά μου εκείνη τη στιγμή. Είναι προσωπικό μου θέμα. Έχω προσαρμόσει κάποια πράγματα, το αυτοκίνητο λίγο. Κιλά, έχω χάσει τα περισσότερα. Εντάξει, δεν είχα πάρει και πολλά, 10 είχα πάρει. Αλλά ανήκω στην κατηγορία των γυναικών που ο θυλασμός λέω με δυσκολεύει να αδυνατήσω. Και έχω κατακράτηση. Έχω κυλίτσα, έχω μπρατσάκι, γι' αυτό και έχω βγάλει την μπέμπελη σήμερα. Γιατί φοράω αυτό για να κρύψω τα μπράτσα.